Υπάρχει μια φωτιά η οποία ήταν σε εξέλιξη ακόμη, δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και γι' αυτό το λόγο 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα έδωσαν ολονύχτια μάχη και μάλιστα εξακολουθούν να επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα. Μιλάμε στο εργοστάσιο πλαστικών στη μεταμόρφωση. Είναι ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών στη μεταμόρφωση. Ένας πολύ μεγάλος χώρος, εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, στον οποίο ξέσπασε φωτιά χτες στις 7 περίπου το πρωί από άγνωστη αιτία. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των πλαστικών και, που είναι εξαιρετικά έφλεκτα υλικά. Και μάλιστα προκλήθηκε και ένα μεγάλο τοξικό νέφος από διοξίνη, το οποίο λόγω του βορειοανατολικού ανέμου είχε νοτιοδυτική κατεύθυνση προς την περιοχή του Πειραιά. Βλέπουμε μάλιστα ότι αναγκάστηκαν να επιχειρήσουν και δύο ελικόπτερα της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, τα δύο Έριξον, να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω στα μέτωπα της φωτιάς, καθώς ήταν πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες, ήταν δύσκολο να προσεγγίσουν. Ωστόσο όμως, αργά το απόγευμα κατάφεραν να κυκλώσουν τη φωτιά, με τη βοήθεια φυσικά των ελικοπτέρων, και έριξαν ειδικό αφρό επιβραδυντικό αλλά και τόνους νερού, προκειμένου τα πλαστικά να σταματήσουν να καίγουν, να λιώνουν και να βγάζουν αυτή την ποσότητα διοξίνης και το τοξικό νέφος που βλέπουμε. Το κτίριο στο οποίο ήταν αυτή το εργοστάσιο πλαστικών έχει παρουσιάσει ήδη από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική στατικά προβλήματα, καθώς έκαιγε και τουλάχιστον συμπληρώνουμε ένα 24ωρο τώρα. Ενώ να πούμε ότι είχε κλείσει και η Εθνική Οδός Αθηνού Λαμίας και στα δύο ρεύματα για περίπου 3 ώρες χθες το πρωί, αλλά είχε πρόβλημα για περίπου 12 ώρες μέχρι τις 7 το απόγευμα. Γίνονταν η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από δύο λωρίδες ανακατεύθυνση σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας. Και να πούμε ότι εστάλει και ένα μήνυμα, ένα SMS. Από το 112. Μπράβο, από το 112. Λοιπόν, ναι, προς τους κατοίκους εκεί της περιοχής, όπου βρίσκονται στην ακτίνα όπου φυσούσε αυτό το τοξικό νέφος και είχαν την οδηγία να κλείσουν τα παράθυρα στα σπίτια τους και να παραμείνουν μέσα για να μην εισπνεύσουν τη διοξίνη που γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ τοξική και καρκινογόνος ουσία. Μάλιστα. Οι πάντως πρέπει να πέρασαν δύσκολα οι κάτοικοι όσοι βρίσκονταν εκεί κοντά. Έτυχε να πάω μετά την κλείσιμη της εκπομπής. Ναι. Ανέβηκα προς την Πάρινθα γιατί. Πήγες για κοψίδια. Πήγε κοψίδια, είναι το πατρικό μου εκεί πάνω. Λοιπόν, και πράγματι. Έχει ωραίο φαγητό. Έχει ωραίο φαγητό. Βέβαια, τα βέρνες πάντα. Έχει ωραίο φαγητό. Συνιστώ και μπορώ να σας δώσω και εκτός αέρα οδηγίες που θα πάτε να φάτε καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν, πράγματι η εικόνα που βλέπουμε ήταν τρομακτική, θα έλεγα, γιατί δεν ήξερες τι γινόταν. Αν δεν ήξερες μάλλον τι γινόταν, γιατί εμείς είχαμε πληροφορηθεί για το εργοστάσιο κλπ. Και υπήρχε αστυνομία παντού που είχε αποκλείσει τους δρόμους, οι οποίοι οδηγούσαν, και μάλιστα σε αρκετή απόσταση από το εργοστάσιο, που οδηγούσαν στην περιοχή προς το εργοστάσιο αυτό της ανακύκλωσης πλαστικών. Κοίταξε πόσο πυκνή και μαύρη είναι η καπνή από το πλαστικό. Δεν είναι μόνο η καπνή, είναι η επικινδυνότητα, διότι είναι όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Είναι η διοξίνη, παιδιά. Είναι, μπράβο, ακριβώς, Αντώνη. Αυτό και παλιότερα, αν θυμάστε, είχε πάρει μια φωτιά πριν από πολλά χρόνια, πριν από περίπου 10 χρόνια, ίσως και 15, μια μεγάλη αποθήκη του Τζάμπο, που ήταν εκεί πάλι στα δικά προάστια και είχε αυτή για μέρες. Και επειδή είχε πλαστικά, τότε πληροφορηθήκαμε το τι ζημιά μπορεί να κάνει η διοξίνη στον άνθρωπο, εφόσον την εισπνεύσει, ας πούμε. Και γι' αυτό το λόγο στο μήνυμα ζητήθηκε από τους πολίτες να κλείσουν τα παράθυρα, Αντώνη, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, να μείνουν κλειστά, ερμητικά κλειστά πόρτες και παράθυρα και να μείνουν όσο μπορούν μέσα. Αυτό λειτουργούσε το εργοστάσιο, Αντώνη, χθες, ξέρουμε. Κοίτα, αργία 15 Αυγούστου θεωρώ ότι δεν λειτουργούσε. Όπως και επίσης το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια της φωτιάς είναι πολύ παράξενο να ξεσπάσει μια φωτιά στις 7 η ώρα το πρωί. Και δεν γίνονται κάποιες εργασίες εκεί, δεν λειτουργεί το εργοστάσιο. Πώς έπιασε η φωτιά? Μάλιστα, άρα γίνεται έρευνα από, την προανεκριτική, από το προανεκριτικό της πυροσβεστικής. Ναι, ακριβώς. Εφόσον βέβαια τεθεί υπό πλήρη, εφόσον σβήσει και δεν υπάρχουν πλέον φλόγες. Γιατί τώρα με το θερμικό φορτίο δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει εκεί κοντά.